Νομίζω αφού σταμάτησε και η μουσική να παίζει, είμαστε έτοιμοι. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ έτσι, να μοιραστούμε λίγο τις ανάστασεις κυρίως και τα θέματα που μας απασχολούν. Εγώ θα είμαι σύντομος, γιατί νομίζω ότι εξάντλησα το δικαίωμά με το πρωί με τον Γιώργο. Ήμασταν περίπου ένα 25 λεπτό, 30 λεπτά μαζί. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος έχει περιπλανηθεί σε διάφορα είδη γραφής, με τη ζωή μας, διήγημα, σενάρια. Γράφει με την ίδια ευκολία όλα αυτά που αναφέραμε. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, συνταξιούχος που μένει, που εμείς δεν θα δούμε σύνταξη, αλλά τυχαίνει να είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Εγώ τον παρακολουθούσα πάρα πολλά χρόνια, κυρίως στην εποχή. Στην εποχή μας ο δημοσιογράφος μπορεί να μείνεις ανά πάσα στιγμή άνεργος, αλλά ως συγγραφέας δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις άνεργος, διότι ο συγγραφέας πάντα έχει να γράψει κάτι. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον για τους συγγραφέα δεν υπάρχει ανεργία, μπορεί να μην πουλήσουν τα βιβλία του πάρα πολύ, αλλά άνεργος δεν θα μείνει ποτέ. Τώρα, για όσους καταγράφουν και αριθμητικά την παρουσία ενός συγγραφέα, είναι η ένατη συλλογή διηγημάτων, φτάνοντας στο σύνολο των στεγασμένων αυτών διηγημάτων στα 180 δεκάθαρα μέσα σε μια 25ετία, πάντα με κεντρικό άξονα τη συμπίκνωση. Συνολικά 13 βιβλία, 9 από αυτά διηγήματα, 4 μυθιστορήματα και νομίζω έχετε και ένα ακόμα. Σας καλιά! Να βγάλουμε και την είδηση σήμερα. Δεν θα το ρωτήσω γιατί διάλεξε το τίτλο, μάλλον θα το ρωτήσετε εσείς για αυτό το μήνα. Εγώ απλώς κρατάω την ερώτηση, το σχήμα της ερώτησης. Αν συμβολίζει ο μήνας αυτός κάτι για τον συγγραφέα, πριν διαβάσω το βιβλίο αυτό σκεφτόμουν γιατί ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι και πολύ της μόδας και πουλάει πολύ πιο εύκολα, αλλά υποτίμησε ένα βιβλίο με 33 διηγήματα. Νομίζω ότι ο ίδιος δίνει και την απάντηση στο διήγημα με το τίτλο «Το ελάχιστο». Διάβαζα ένα τεράστιο μυθιστόρημα που δεν διαβάζεται. Κουράστηκα, μπάφιασα. Πόθησα την απόλαυση του συμπυκνωμένου ελάχιστου. Θυμήθηκα τον παππού μου, τον Θόδωρο, που στην αρέτη τη πόλη κάποτε επί ώρες έπινε μια ολόκληρη νταμιτζάνα ούζο, χωρίς ψωμί, χωρίς μεζέ, χωρίς τίποτα, παραγλύφοντας μόνο το κεφάλι ενός παστομένου τσίρου. Ο Γιώργος Καπαδρούνης για τις 33 συμπυκνωμένες μικροσκόπικες ιστορίες με τη φόρμα του ελληνικού μαγικού ρεαλισμού, δεν υπάρχει αυτή η φόρμα, είναι μια επινόηση δική μου, ελπίζω να το αποδεχτούμε, παίρνει το υλικό του από τις ιστορίες της καθημερινότητας, αυτές που ζει και αυτές που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί, και πάντα με κέντρο την Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον σε αυτό υπάρχουν και πολλά που είναι και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, 33 διηγήματα που υπέναγε η ψυχή μέσα σε ελάχιστες λέξεις γεννά και δημιουργεί κινηματογραφικές εικόνες έτσι που αναγνώσεις να πιπηλάει το κεφάλι αυτών των ελάχιστων ιστοριών, ουφώνοντας κατευθείαν το νόημα και απολαμβάνοντας την πολύ καλά δουλεμένη γλώσσα. Από 33 διηγήματα σε πολλά εμφανίζονται πάντα κάποια ζώα, λύκη, γουρούνια, γρίλια, ειδόνια, σκατζόχυροι, πλαισιώνουν αυτό το τοπίο των διηγημάτων. Το βιβλίο ξεκινάει με έναν ύμνο για την ελευθερία, αλλά και το τίμημα που είναι τόσο επίκαιρο και για τα ζώα, αλλά και για τους ανθρώπους τον τελευταίο καιρό. Περιέχει επίσης μια σφαγή γουρουνιών με ηχητικό φόντο, τα ειδόνια το χάραμα, μια συνάντηση με τον Καστανά από το παλιό αναγνωστικό της Δευτέρα Δημοτικού, ένας μοναχικός κύριος που παίζει με τη λατέρνα του, σε ένα ακινητοποιημένο ασανσέρ αναγκαστικά, ένας λάθης του γυναικείου στήθους, ονομάτι ψήλος που θα κλάψει όταν δει τι κρύβεται ένα σκουτιάν, κάτω από το σκουτιάν, ένας κύριος που βγάζει βόλτα ένα σκύλο μιλούρι χωρίς σκύλο, ένας κύριος που έχει κρατήσει από το κύριο 14 χρόνια περίπου συντροφιά. Ο Μακεδονάχος Σταύρος του μας, ένας γέρος παλιός αντάρτης που χωστάει τη ζωή του στα μιμίνια και γι' αυτό ταΐζει τα μιμίνια το υπόλοιπο μέρος της ζωής του, ένας κλαριτζής που γυρίζει με την κοπανία του στις γειτονίες, ένας ραβίνος που σχετίζεται με τους Ναζί, ένας μυρινιός πρόσφυγας που οφείλει τη ζωή του σε έναν φιλές φλαχνοτούρκο, ένας συνταξιούχος χρυσοχώρος που σκαρώνει όμορφα ποτηράκια από ασημόχαρτο, ένας παπάς που ψαρεύει με τα δελφίνια και αγγίζει τα δελφίνια. Το κύμα Νουήλ Πανσέλινος Δεσπόζη που εμπνέεται επίσης από έναν εξαιρετικό μυστηριακό χώρο, το Αγιώρος. Και στο διήγημα στο Ατιμή που δίνει, στο Αθεμέ που δίνει ποιήματα, μπαίνει στο πειρασμό του καλού εξαιρετικού ποιητικού λόγου. Η όμορφη πόλη της Ξάνθης, η πόλη του Μάνου Χατζηδάκη, που σήμερα παρουσιάζουμε αυτό το βιβλίο, συμμετέχει σε αυτό το βιβλίο με δύο διηγήματα, με το Όσκα Παπουτσιών αλλά και το Όσπαρ Πελεκάν. Επίσης στο διήγημα ο Τάκης Κανολόκος του Δωρή υπάρχει παράγραφος που λέει «Κάποτε ρώτησα μια πολύ όμορφη κυρία, ποιο είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει ένας αραντάς». Η απάντηση έκπληξε και εκείνη απάντησε «Να γράφει δύο ποίηματα την εβδομάδα, είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε, αλλά αν προσπαθούσαμε να γράφουμε δύο ποίηματα την εβδομάδα θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο».
Στο διήγημα με τον τίτλο Φαρμακείου Νίκο Γαβρίλ Πετζίκ υπάρχει ίσως ωραίο στίχος που έχει γραφτεί για μια γυναίκα και που έχω διαβάσει και εγώ, και αποδίδεται στο ποιητή Γιώργο Καραντάρη από τον συγγραφέα, που λέει «Ελένη καμπύλη του κόσμου με ευαίνεται σημασία, αν σκεφτεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος ίσως πόλεμος έγινε για μια αλλήλη με αφορμή την Ελένη και ο κανόνας της δικής λογοτεχνίας έγινε με αφορμή, σύμφωνα με τον Μπλουμ, αυτόν τον πόλεμο, μου φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να ισχύει η φράση «Ελένη καμπύλη και της λογοτεχνίας, αλλά πάντα με ευαίνεται σημασία». Οι δε βρίσκεται μυστηριακές αναζητήσεις στο παρελθόν τα χρόνια αυτού του βιβλίου προσφέρουν μικρές ανάγνωσεις, μας παρέχουν εφόδια καθιστάσεις για να αντιμετωπίσουμε τις σκληρές όψεις του χειμώνα, αλλά και την βαρβαρότητα της καθημερινής άγνοιας χάρη στην ομορφιά τους, όπως έλεγε και ο Τζορτζ Στέινερ. Αν ζούσε και είχε την ευκαιρία να διαβάσει αυτό το βιβλίο από τον Γάλλο Ζωζέ Σαραμάγκο, είμαι σίγουρος ότι θα έλεγε «Ομπριγάντο», δηλαδή «Ευχαριστώ Γιώργος Καμαρδόνης, τουλάχιστον για μένα». Επειδή είμαστε πολλοί που μιλάμε και οι τρεις, να δώσω κατευθείαν το λόγο στον Σκόπα.